Πάμε τώρα στι αδιανόητε και πρωτοφανεί εικόνε που έρχονται από το Βόλο και την παραλία, καθώ αυτή είναι γεμάτη από νεκρά ψάρια. Οι κάτοικοι τη περιοχή κάνουν λόγο για μια υγειονομική βόμβα, ενώ για το θέμα, όπω θα μα πει και ο καπιτό Σταγκαλή, έχει ξεκινήσει και η εισαγγελική έρευνα. Αγαπητέ. Καλησπέρα, Εύα, και οι φωτογραφίε που θα δούμε στην οθόνη μα σοκάρουν με τα χιλιάδε Ψάρια στην παραλία του Βόλου, τα το οποία είναι μια υγειονομική βόμβα για την δημόσια υγεία. Μάλιστα, δίστου μία είναι τόσο έντονη, και είναι φυσικό να υπάρχει μεγάλη ανησυχία από του κατοίκου που δεν έχουν ξανασυναντήσει ένα τέτοιο φαινόμενο. Μάλιστα, για μάλιστα το συγκεκριμένο θέμα έχει ξεκινήσει από την εισαγγελία και προκαταρτική έρευνα, ενώ για να διαπιστωθούν τα αίτια του γεγονότο αυτού, η έρευνα ε, θα γίνει υπό την επίβλεψη του εισαγγελέα λοιπόν σε ειδικά εργαστήρια. Θα ληφθούν δέγματα από τα νεκρά ψάρια, όπω επίση ε, και θα εξεταστεί ακόμα και η πιθανότητα να έχει χωρίσει στα ψάρια ε, κάποια ουσία. Επίση θα ελεγχθεί και η ποιότητα του νερού, ενώ θα γίνει έρευνα σε όλη την ακτογραμμή του παγασιτικού έβα. Σα ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ